Τα δύο εντυπωσιακά γκολ του Πέδρο Κόντε με εκτελέσεις φάουλ δεν απέτρεψαν εν τέλει τον αποκλεισμό του ΠΑΣ Γιάννενα. Η ΑΕΛ επιβλήθηκε 3-2 μετά από παράταση, έκανε το 7-7 ενάντια στους Γιαννιώτες στο κύπελο και πέρασε σε ημιτελικούς για πρώτη φορά από το 2007, όταν και είχε κατακτήσει τελικά το τρόπαιο. Στα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας προκρίθηκε η ΑΕΛ μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο LFC Arena με τον ΠΑΣ Γιάννενα, όπου οδηγήθηκε στην παράταση και επικράτησε με σκορ 3-2, αφού η λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα βρήκε την ομάδα των Ιωαννίνων να ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα με 2 γκολ από απευθείας χτύπημα φάουλ του Κόντε. Το πρώτο στο 22ο λεπτό και το δεύτερο στο 82ο λεπτό του αγώνα. Ο Κόντε είναι για μένα. Καταρχήν πολύ σπουδαία προσωπικότητα, είναι πάρα πολύ συγκροτημένος, ξέρει τι θέλει. Για μένα, για να μην, κύρισω, να μην αδικήσω κάποιο άλλο παιδί, θεωρώ ότι είναι, αν όχι ο καλύτερος, από τα καλύτερα φόρου που υπάρχουν στην Ελλάδα. Και καλοί παίχτες έρχονται και κακοί. Δεν θα πρέπει να είμαστε. Το παιδί αυτό το αξιολογήσαμε, μας το προτείνανε, το επιλέξαμε. Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα προκύψει αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΛ είχε προηγηθεί στο 11ο λεπτό με τον Κρισμάν και στο 4ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου της παράτασης ισοφάρισε σε 2-2 με τον Γιάννη Μασούρα που είχε πετύχει και τα άλλα 2 γκολ των Βυσσινή στους Ρωσιμάδες. Δεν θα πετυχαίνεις γκολ και μάλιστα πρόκρισης, σίγουρα είναι. Έχεις συναισθήματα τα οποία θα μπορείς να περιγράψεις. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι χάρηκα. Έτσι πως δεν έχω ξαναχαρίσει τη ζωή μου, γιατί έδωσα την πρόκληση στην ομάδα μου. Από εκεί και πέρα συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της ομάδας μου, γιατί προσπαθήσαμε και δείξαμε ότι και στην παράταση μπορούμε να πετύχουμε γκολ και πετύχαμε άλλα 2 όπως είδατε και μετά για τα Γιάννη ήταν πολύ δύσκολο να αντιδράσουν. Το 3-2 πέτυχε ο Φατίων με πέναλτι που κέρδισε ο Κρισμάν από τον Μιχαήλ. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο τεχνικός της ΑΕΛ Ηλίας Φιντάνης έκανε λόγο για μεγάλη πρόκριση, ενώ συγχρόνως εξέφρασε και την στεναχώρια του. Παρότι κερδίσαμε το παιχνίδι σήμερα και προκριθήκαμε, έχω μια στεναχώρια. Και έχω τη στεναχώρια γιατί πάλι κάποιοι ανόητοι, θα το πω έτσι, βρίζουν. Δηλαδή, βρίζουν τι, να κάνουν τι. Εμένα, δηλαδή, τι κέρδος έχουν που βρίζουν όταν χάναμε 2-1. Δηλαδή, επειδή βρίσανε, αυτό φωνάζανε ξύπνα, κάνε αλλαγές, κάνε έτσι. Πού ξέρουν εμείς τι έχουμε κάνει. Πού ξέρουν ότι τι σκοπό είχαμε μέσα στο παιχνίδι. Πού ξέρουν ότι σήμερα ρίσκαρε ο ΠΑΣ και άλλαξε τελευταία στιγμή τον τρόπο του παιχνιδιού και αλλάξαμε και εμείς τον τρόπο του παιχνιδιού που δουλέψαμε όλη τη βδομάδα. Και μέσα σε μισή ώρα με δύο κινήσεις αλλάξαμε το παιχνίδι, αλλάξαμε την τακτική μας μέσα στο παιχνίδι. Περίμενε κάποιος από αυτούς ή από εσάς ακόμα εδώ στη Λάρισα ότι η ομάδα θα πάει στους 4. Τα συγχαρητήρια στους παίκτες του για την απόδοση απέδωσε ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννενα Γιάννης Πετράκης, ο οποίος χαρακτήρισε άδικη την πρόκριση της ΑΕΛ με βάση την εικόνα του αγώνα. Είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάμε στην επόμενη φάση. Παρόλο που θεωρώ ότι αν κάνουμε την αποτίμηση των δύο παιχνιδιών, η ομάδα που έπρεπε να περάσει στην επόμενη φάση με βάση την αποτίμηση είμαστε εμείς. Ειδικά στο σημερινό παιχνίδι, οι παίκτες μου έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είχαν πάρα πολύ καλή παρουσία και εικόνα. Δεν θυμάμαι στο 90 λεπτό η Λάρισα να μας έκανε όχι ευκαιρία, αλλά ούτε μία προϋπόθεση για ευκαιρία. Χαρούμενος ήταν μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΣ ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΛ Αλέξης Κούγιας, ο οποίος άφησε αιχμές για την διαιτησία. Η διαιτησία δυστυχώς για το θεσμό σε όλο τον αγώνα ήταν υπερβολικό αυτό που λέω, 70-30. Κιασμένος ο διαιτητής σφύριζε κάποια φάση υπέρ μας. Ακόμα και στη φάση του πέναλτι χαρίστηκε και δεν απέβαλε τον παίχτη. Του είπε άλλος να δώσει το πέναλτι.